Τατιάνα Στεφανίδου είναι από τις γυναίκες που ακολουθούν την μόδα τόσο όσο ταιριάζει στην προσωπικότητά της. Αγαπά τις κλασικές αξίες της γυναικείας γκαρντερόμπας και πάντα πετυχαίνει αυτό που όλες οι γυναίκες προσπαθούμε. Να διατηρεί τη θηλυκότητά της χωρίς να ακολουθεί κατά γράμμα τις τελευταίες τάσεις της μόδας, αλλά δημιουργώντας η ίδια μόδα. Από το ξεκίνημά της στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη μέχρι και σήμερα, η Τατιάνα Στεφανίδου δεν προσπάθησε στιγμή να παρουσιάσει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Την πρώτη της εμφάνιση στο χώρο της τηλεόρασης την συναντάμε με καρέ μαλλί και κλασικά ταγιέρ. Άλλωστε, εκείνη την εποχή το καρέ ήταν στα φόρτη του και η Τατιάνα το υποστήριζε υπέρ του δέοντος. Την Τατιάνα τη γνωρίσαμε καλύτερα, ωστόσο, μέσα από τις εκπομπές που παρουσίαζε ίδια τα μεσημέρια. Τότε η πιο νεανική της πλευρά βγήκε στην επιφάνεια, αφού μπορούσε να ντυθεί, να χτενιστεί αλλά και να βαφτεί λίγο διαφορετικά από ό,τι στα δελτία ειδήσεων. Οι ξανθές αντάβγειες των μαλλιών της έγιναν μόδα, αν και η ίδια δεν έχει τολμήσει ποτέ το ξανθό. Ξέρει ότι τα γλυκά και στα αναχρώματα της πάνε πιο πολύ και έτσι είναι πάντα η πρώτη της επιλογή. Δεν της αρέσει να πειραματίζεται πολύ με τα μαλλιά της και έτσι όταν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό επιλέγει τα ιδιαίτερα χτενίσματα από ό,τι τις εντυπωσιακές αλλαγές. Όταν παρουσίασε το Fame Story ήταν από τις πρώτες φορές που την είδαμε να περπατά σε πλατό. Τότε ήταν που όλοι έμειναν άφωνοι τόσο με τις ιδανικές αναλογίες της όσο και με την άνεσή της στο σόου τραγουδιού. Το κορμί της είναι σίγουρο αυτό που θα ήθελε να ντύσουν τόσο οι σχεδιαστές μόδας όσο και οι στυλίστες. Τα πολλά χρόνια μπαλέτο και η καθημερινή άσκηση κρατούν σε μια ισορροπία τις αναλογίες της και έτσι η ίδια δεν έχει κανένα άγχος για τα ρούχα που θα χρειαστεί να φορέσει σε κάθε της εμφάνιση. Με το πέρασμα των χρόνων οι ενδυματολογικές της επιλογές γίνονται όλο και πιο λιτές για να φτάσουμε στο σήμερα όπου η παρουσιάστρια επιλέγει να φοράει chic midi φορέματα σε κλασικές γραμμές αλλά με έντονα χρώματα. Το μακιγιάζ της θα έλεγε κανείς ότι το επιμελείται ίδια. Ξέρει τι σημαίνει αρμονία και έτσι δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να βαφτεί πολύ έντονα τονίζοντας τα λάθος σημεία. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που και η ίδια μέσω της σελίδας της, τη Life, έχει δώσει τις δικές της συμβουλές σε όλες όσες θέλουν να αντιγράψουν τον τρόπο που βάφεται. Η Τατιάνα είναι από τις γυναίκες που αγαπούν πολύ τη μόδα, αλλά περισσότερο τη θηλυκή πλευρά της. Ξέρει τι να κρατάει και τι να αφήνει από κάθε νέα τάση και έτσι έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της στυλ, μέσα από όλα τα στυλ που βλέπουμε να φιγουράρουν κατά καιρούς στις σελίδες των περιοδικών. Η Τατιάνα είναι ένα πλάσμα το ίδιο θηλυκό ακόμα και όταν δεν παρουσιάζει την εκπομπή της. Φορώντας φόρμες και αθλητικά παπούτσια χωρίς ίχνος μακιγιάς και τα μαλλιά πιασμένα σε μια κλασική αλογόουρα, το κορίτσι της διπλανής πόρτας τριγυρνάει στους διαδρόμους του Σταρ και κλέβει και πάλι τις εντυπώσεις με την απλότητα και την γλυκύτητά της.